Στους καταλόγους φαρμάκων του ΓΕΣΥ θα συμπεριληφθούν δια ειδικού καταλόγου και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα για χρόνιους ασθενείς. Αυτά αφορούν ογκολογικά, ρευματοπαθείς, θαλασσαιμικούς και κάποιες άλλες κατηγορίες. Αυτά θα ενταχθούν μέσα στον κατάλογο των προϊόντων των φαρμακευτικών προϊόντων που αποζημιώνονται από το ΓΕΣΥ. Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου απάντησε το πρωί live στο Facebook σε δεκάδες ερωτήσεις που υπέβαλαν τις προηγούμενες μέρες πολίτες για όλες τις πτυχές του ΓΕΣΥ. Μεταξύ άλλων, απάντησε και στις ανησυχίες που εξέφρασαν πολίτες αναφορικά με την καθυστέρηση ως προς την εξυπηρέτησή τους από τους προσωπικούς ιατρούς. Από την 1η του Οκτώβρη μπορεί στους 3 μήνες να προχωρήσει, αν δεν είσαι ευχαριστημένη με αντιμετώπιση. Από την ημερομηνία εγγραφή του ασθενού στο σύστημα. Μάλιστα. Να μπορεί να αλλάξει προσωπικό γιατρό. Πώς γίνεται αυτό? Είτε με επίσκεψη στον νέο σου προσωπικό γιατρό, είτε ηλεκτρονικά μέσω τη ιστοσελίδα του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Μπορεί να αλλάξει να προβεί αλλαγή εφόσον έχει συμπληρώσει 3 μήνες του προσωπικού γιατρού για να επιλέξει κάποιον άλλον το οποίο θεωρεί ότι θα εξυπηρετήσει καλύτερα. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Υγείας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αυξανόμενη ροή εγγραφής ειδικών ιατρών όλων των ειδικοτήτων σε όλες τις επαρχίες, με τον αριθμό να βρίσκεται στους 1000.